Μένουμε στο Ρέθυμνο. Στο σπίτι της στο Γεράνι βρίσκεται από χθες το μεσημέρι 22χρονη γυναίκα από την Αλβανία, η οποία μαζί με το μόλις 2,5 ετών παιδί της κρατείται από την περασμένη Τρίτη, επειδή δεν είχε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούσαν την νόμιμη διαμονή της στην Ελλάδα. Η νεαρή μητέρα και το αγοράκι της θα απελαθούν σε ένα μήνα, χωρίς κράτηση, έπειτα από παρέμβαση του αστυνομικού διευθυντή Ρεθύμνου, ταξίαρχου Μανώλη Παραβολιδάκη. Μακριά από το κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης και των κρατητηρίων του αστυνομικού τμήματος Επισκοπής βρίσκεται από χθες το μεσημέρι η 22χρονη οικονομική μετανάστρια από την Αλβανία μαζί με το μόλις 2,5 ετών αγοράκι της. Η νεαρή γυναίκα, η οποία συνελήφθη την περασμένη Τρίτη από αξιωματικούς της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Ρεθύμνου στο σπίτι της, πέρασε δύσκολες ώρες στα κρατητήρια μαζί με το παιδί της και όλα αυτά επειδή δεν είχε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούσαν την νόμιμη παραμονή της στην Ελλάδα. Όμως αφορμή για τις έρευνες των αρχών στο σπίτι της 22χρονη στάθηκε το γεγονός της σύλληψης του πρώην σύζυγου της στα σύνορα, την ώρα που επιχειρούσε να πατήσει επί ελληνικού εδάφους, μεταφέροντας μαζί του 50 περίπου κιλά χασίς. Το όλο θέμα της κράτησης της νεαρής γυναίκας μαζί με το παιδί της προκάλεσε από την πρώτη στιγμή πονοκέφαλο στον αστυνομικό διευθυντή Ρεθύμνου, και αυτό επειδή η κοπέλα δεν έχει κανένα άλλο άνθρωπο στον κόσμο για να μπορέσει να κρατήσει το παιδί της. Αρχικά, μάνα και γιος μεταφέρθηκαν στην ασφάλεια, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν προσωρινά σε ένα από τα γραφεία του αστυνομικού τμήματος Επισκοπής. Και αυτό επειδή σε τέτοιες περιπτώσεις ο νόμος ορίζει πως όταν το παιδί είναι μικρότερο των 8 ετών, δικαιολογείται να βρίσκεται με τη μητέρα του, όχι όμως μαζί με άλλους κρατούμενους, αλλά μόνοι του σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο της αστυνομίας. Ωστόσο, επειδή ένα τέτοιο χώρο η αστυνομική διεύθυνση Ρεθύμνου δεν διαθέτει, με πρωτοβουλία του ίδιου του Μανώλη Παραβολιδάκη, ενημερώθηκε η εισαγγελέα, η οποία και έδωσε εντολή να μεταφερθούν προσωρινά στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα Επισκοπής. Το απόγευμα της Παρασκευής, με προσωπική παρέμβαση του ταξίαρχου Μανώλη Παραβολιδάκη, μητέρα και παιδί μεταφέρθηκαν στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης, όπου και παρέμειναν σε σαφώς καλύτερες συνθήκες, μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου που αφέθηκαν ελεύθεροι και επέστρεψαν στο σπίτι τους. Ωστόσο, εκείνο που θα πρέπει να κάνει τώρα η νεαρή μητέρα είναι μέσα στον επόμενο μήνα να φροντίσει μόνη της για να επιστρέψει πίσω στην πατρίδα της μαζί με το παιδί της.